Η ανάδειξη του Προέδρου στην Κομισιόν είναι αποτέλεσμα ενός σκληρού παζαριού στο πλαίσιο των ανταγωνισμών που οξύνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της χαμηλής απόδοσης που καταγράφει η ευρωπαϊκή οικονομία. Ανεξάρτητα από αντιπαραθέσεις, όποιος και αν εκλεγεί Πρόεδρος, η νέα Κομισιόν θα συνεχίσει τη βασική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενίσχυση της κερδοφορίας των μονοπωλίων, περιορισμός λαϊκών ελευθεριών, φακέλωμα, αντικομουνισμός, τσάκισμα των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε όλα τα κράτη-μέλη, στρατιωτικοποίηση, υπεριαλιστική επιθετικότητα που ενισχύει επικίνδυνους σχεδιασμούς και αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων από την αστική τάξη της Τουρκίας στο Αιγαίο, στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη. Μετά ακριβώς την ανάδειξη της νέας δημοκρατίας στην κυβέρνηση της χώρας μας, το Eurogroup συζήτησε την πορεία της ελληνικής οικονομίας στα πλαίσια των συμφωνηθέντων με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, με φόντο την τέταρτη αξιολόγηση και το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα 2023. Κομισιόν και Eurogroup εντοπίζουν σειρά δημοσιονομικών κενών, απαιτούν απαρέγκλητη τήρηση του 3,5% των πρωτογενών πλεονασμάτων, των δεσμεύσεων στο πλαίσιο της μεταμνημονιακής ενισχυμένης εποπτείας, δηλαδή νέα βαριά μέτρα στις πλάτες του ελληνικού λαού, κόστους 4,5 έως 6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι αποφάσεις αυτές αποτελούν βάση για την πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Προβλέπουν γενίκευση πληστηριασμού λαϊκής κατοικίας, αύξηση φορεσπρακτικών μέτρων για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, νέες περικοπές στις συντάξεις, σε επιδόματα, ιδιωτικοποιήσεις, μεγαλύτερη εμπορευματοποίηση υγείας, πρόνοιας και εκπαίδευσης. Οι εργαζόμενοι σε Ελλάδα και Ευρώπη πρέπει να βγάλουν σημαντικά συμπεράσματα, να οργανωθούν, να διεκδικήσουν τα σύγχρονα δικαιώματά τους στη δουλειά, στη ζωή, στη μόρφωση των παιδιών τους.